Καλησπέρα Μαξίμου για το 2018. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Νομίζω ότι η χρονιά αυτή θα είναι χρονιά που θα λύσουμε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που έχουν βαλτώσει εδώ και δεκαετίες και που το εθνικό συμφέρον επιτάσσει να βρούμε ορθές και παραγωγικές λύσεις. Κουβεντιάσαμε για τα ζητήματα των Βαλκανίων, για τον τρόπο που θα αναπτύξουμε παραπέρα τις συνεργασίες μας με τις άλλες βαλκανικές χώρες και θα συνδράμουμε όλοι μαζί στην καλύτερη ευμάρεια και παραγωγική ανασυγκρότηση πολλών περιοχών των ίδιων των Βαλκανίων. Συζητήσαμε ειδικότερα τα θέματα που σχετίζονται με την Αλβανία και την Εφήρο. Όσον αφορά την Αλβανία, κουβεντιάσαμε τα θέματα που έχουν ενταχθεί στο πακέτο λύσεων με τη γείτονα αυτή χώρα και νομίζω ότι έχουμε κάνει καλά και θετικά βήματα τις τελευταίες εβδομάδες. Όσον αφορά την Εφήρο, αφορούσε περισσότερο το ονοματολογικό. Στο ονοματολογικό η κυβέρνηση, όπως έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει, στηρίζει και διαπραγματεύεται για μια ασύνδετη ονομασία ενιαίας όλης της χρήστης, κάτι εξάλλου που είχε προβάλει η Ελλάδα ως θέση και στο Βουκουρέστι. Είμαστε υπέρ μιας συνενώσης με όλα τα κόμματα και τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, με κάθε προσωπικότητα και με κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται και θέλει λύσεις στα ζητήματα που απασχόλησαν τη χώρα, ώστε να ανοίξουμε ένα καλύτερο μέλλον χωρίς προβλήματα του παρελθόντος να καταδυναστεύουν την πολιτική αυτού του τόπου. Είστε αισιόδοξος, υπάρχει καλό κλίμα του Ευρωδοσκοπίου. Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Είναι η μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε την ΕΡΕ. Και το λέω αυτό θέλοντας να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνωρίζοντας ότι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι αυτοί που ουσιαστικά θα αποφασίσουν εκ μέρους της παρατάξεως και θα ακολουθήσει την οποιαδήποτε απόφαση για το θέμα του Σκοπιανού. Να του πω ότι θα πρέπει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό των Εξωτερικών που διαπραγματεύεται την εθνική θέση. Υπάρχουν δύο αποφάσεις σταθμοί για το θέμα του Σκοπιανού. Η μία είναι απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή και η απόφαση του Βουκουρεστίου. Θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν. Έχω εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών. Να πω στον ελληνικό λαό ότι ο κ. Κοτζιάς δεν είναι από εκείνους που άλλα υπογράφουν και άλλα είναι συνεχή όπως ο Αντώνης Σαμαράς ή που άλλα συμφωνούν και παράλληλα υπονομεύουν τον Πρωθυπουργό όπως η κυρία Μπακογιάννη στο Βουκουρέστι. Πιστεύω ότι η πολιτική αυτή εντασσόμενη στην ευρύτερη προσπάθεια της Ελλάδος να αποτελέσει τον πυρήνα του άξονα σταθερότητας για τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης χώρας και σε λύση προβλημάτων τα οποία ταλαιπωρούν επί πάρα πολλά χρόνια την ευρύτερη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση θα είναι σκληρή και όταν θα έρθει η ώρα οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να διαμορφώσουν την τελική εθνική λύση. Παραμένετε στη θέση σας να μην υπάρχει όρος Μακεδονία, το είπατε αυτό μέσα στη σύσκεψη. Εγώ είπα από την πρώτη στιγμή ότι ο ελληνικός όρος Μακεδονία, όπως έχει αποφασιστεί στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι μια πάγια εθνική θέση και επιμένω σε αυτήν και ελπίζω ότι η λύση η οποία θα δοθεί θα είναι λύση η οποία θα διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα. Και παράλληλα θα είναι αποδεκτή από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Άρα, αν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία, θα το αποδεχτείτε κι εσείς. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα συμφωνήσει σε ό,τι πω εγώ. Άρα, χαίρομαι που μου αναποθέτει τις ευθύνες της παρατάξεως.